Πάμε λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, έτσι να μιλήσουμε λίγο για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής μας, να μιλήσουμε για τα δρόμενα αυτής της εποχής και πολύ σημαντικό να πάμε εκεί στην Βόρεια Πιερία, στην ιστορική αναγέννηση Κολυνδρού, η οποία έχει γράψει έτσι την δική της διαδρομή στα τοπικά ποδόσφαιρα εδώ, αλλά αγωνίστηκε τόσο στις εθνικές κατηγορίες όσον αφορά τη Δέλτα Εθνική και την Εθνική Ερασιτεχνική γενιά τα χρόνια, όσο και στη Γάμα και τη Β' Εθνική κατηγορία της χώρας μας. Μια πορεία αξιοθαύμαστη για μια τόσο μικρή περιοχή, αλλά και μια πορεία που έχει καθιερώσει την ομάδα της αναγέννησης σαν μία από τις ιστορικές της περιοχής μας. Στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω τον Γιάννη Κανδύλα, έναν από τους ανθρώπους που ασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια με την ομάδα. Έχει δώσει και αυτό το δικό του στίγμα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του να μάθουμε τα νέα εκεί της αναγέννησης, η οποία την περασμένη Τετάρτη έκοψε και τη βασιλόπιτά της. Φίλε Γιάννη, καλησπέρα από το ράδιο ενημέρωση της Κατερίνης. Θέλουμε έτσι να δούμε τι γίνεται εκεί στην ιστορική αναγέννηση, να κάνουμε μια κουβέντα μαζί. Καλησπέρα Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες. Κάλεσες την αναγέννηση στην εκπομπή σου. Εύχομαι κάθε επιτυχία, είναι καινούριο ξεκίνημα από ό,τι έμαθα. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχεις την επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, σε ευχαριστώ. Την Τετάρτη κόψατε την πίτα εκεί την καθιερωμένη, από ό,τι είδαμε όλα τα τμήματα να είναι παρόν, με αρκετό κόσμο και πάλι δίπλα στην ομάδα. Πάντα η αναγέννηση είχε τον κόσμο δίπλα της, εκεί στήριζε ο κόσμος του Κολυνδρού την ομάδα. Θέλω να μου πεις έτσι, να ξεκινήσουμε με αυτό λίγο για αυτή την εκδήλωση και να μιλήσουμε και για την ομάδα στη συνέχεια. Είναι μια εκδήλωση που την κάνουμε κάθε χρόνο, κόβουμε την πίτα τον Ιανουάριο. Φέτος είχαμε νέα δημοτική αρχή. Ο Χρήστος, ο Δήμαρχος, ο Χρήστος Κουβατσιάρης, είναι και παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Μας τίμησε με την παρουσία του, όπως κάνανε όλοι οι δήμαρχοι μέχρι τώρα. Ήταν όλα τα τμήματα που έχουμε και της Ακαδημίας και το μεγάλο, το ανδρικό. Ήταν μια όμορφη βραδιά, περάσαμε ωραία, μας υποσχεθήκανε πολλά. Ελπίζουμε να τα κάνουν και πράξη. Μερικά ήδη αρχίζουν να γίνονται πράξη. Είναι πλέον αντιδήμαρχος αθλητισμού ένας δικός μας άνθρωπος, ο Ηλίας Μπολίζος, που έχει παίξει και ποδόσφαιρο. Έχουμε μια στενή συνεργασία και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Η ομάδα κάνει, για να περάσουμε στα της ομάδας, κάνει έτσι αυτή την εποχή μια προσπάθεια να περάσει κάποια νέα παιδιά στο χώρο. Οι εποχές ξέρουμε όλοι ότι είναι περίεργες τέλος πάντων και κάθε χρόνο δεν μπορεί να βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα χώνει τα χρήματά του, να το πω έτσι λαϊκά, στο ποδόσφαιρο και τέλος πάντων σε ένα βαρέλι που ποτέ δεν έχει πάτο, γιατί οι ερασιτεχνικές ομάδες πάντα θα έχουν ανάγκη, πάντα θα ζητάνε χρήματα και πάντα για να λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρχει ο ισχυρός οικονομικός παράγοντας. Μετά από αυτή την πενταετία, μπορώ να πω, που η ομάδα πρωταγωνιστούσε στην Α' Ερασιτεχνική, κάνετε έτσι μια προσπάθεια να περάσετε νέα παιδιά από τις ακαδημίες, οι οποίες λειτουργούν, είναι σε καλό επίπεδο οι ακαδημίες, και βλέπω ότι μπήκανε πολλά νέα παιδιά, αυτά αγωνίζονται και η ομάδα προσπαθεί να βρει μέσα από αυτό το κομμάτι τον δρόμο της για τη συνέχεια. Ισχύει αυτό που λέω? Ισχύει, Παπή, αυτό ακριβώς είναι. Εδώ και μια πενταετία η ομάδα πρωταγωνιστούσε με τον πρόεδρο του και όλο το γλυκό να ηγείται αυτής της προσπάθειας. Και όταν δεν υπάρχουν και άλλα άτομα γύρω του, είναι δύσκολο να συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό, να μπαίνουν πάρα πολλά χρήματα. Εμείς αποφασίσαμε φέτος να επενδύσουμε στα δικά μας τα παιδιά, στις ακαδημίες, που εδώ και 7-8 χρόνια περίπου ο Γιώργος Ματζουράκης και οι προηγούμενοι προπονητές που είχαμε κάναν πολύ καλή δουλειά. Ήδη φέτος έχουμε πάνω από 10 παιδιά που παίζουν και αρκετά είναι και βασικά, όπως είναι ο Στέλιος και ο Τσιάμης, ο Κωνσταντίνος ο Καρέγλας, ο τερματοφύλακας, ο Γιώργος, ο Πέτρος ο Γλυκός που μας έφυγε, πήγε στο Βόλο, στην ΚΑΠΑ 15 του Βόλου. Είναι και άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω. Αυτά όλα μέσα από την παραγωγική διαδικασία, έτσι, από το κομμάτι των ακαδημιών που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στην ομάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα κάτι γίνεται. Αυτό. Ναι, κάτι γίνεται και φαντάζομαι ότι και εσείς κάτι είδατε και επιλέξατε αυτόν τον τρόπο για να λειτουργήσετε. Νομίζω που είναι αυτό που πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες. Γιατί δυστυχώς χρήματα δεν υπάρχουν, οι εποχές είναι δύσκολες.
Αλλά όταν υπάρχει και το ταλέντο, πρέπει τα παιδιά να τα δίνεις ευκαιρίες. Εμείς δώσαμε φέτος ευκαιρίες. Αρκετά παιδιά τις αρπάξαν τις ευκαιρίες. Έχουμε προπονητή τον Γιώργο του Ματζουράκη που τα ξέρει πολύ καλά τα παιδιά και είναι ένα κίνητρο επιπλέον. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Ένα διάστημα είχατε έτσι βαθμολογικά, είχατε ένα θεματάκι, αλλά βλέπω ότι όσο παίρνουν παιχνίδια αυτά τα παιδιά τα αποκρίνονται ανάλογα και άρχισαν σιγά σιγά να την ξεκολλάνε την ομάδα από τον πάτο της βαθμολογίας, έτσι. Κοίτα Μπάμπη, κάναμε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα. Φύγανε όλα τα παιδιά εκτός από τον Χρήστο τον Παναγιωτίδη που ήταν από την περσινή ομάδα και τα προηγούμενα χρόνια. Μπήκανε καινούργια παιδιά. Πήραμε κάποια παιδιά από την Ημαθία που και αυτά είναι μικρής ηλικίας. Χρειαζόταν ο χρόνος. Εμείς δυστυχώς δεν κάναμε πολλά φιλικά το καλοκαίρι για να δεθεί η ομάδα. Αργήσαμε λίγο να το ξεκινήσουμε. Τώρα νομίζω ότι έχει πάρει μπροστά η μηχανή. Μπράβο. Μπράβο, νομίζω πολύ ωραία. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είστε σε καλό δρόμο και όταν δίνεις την ευκαιρία σε νέα παιδιά και ανταποκρίνονται και αυτά, γιατί φαίνεται ότι από κάθε παιχνίδι, παιχνίδι με παιχνίδι, έχουν βρει και αυτά τον εαυτό τους. Και όσο περνάει ο καιρός, είναι νέα παιδιά, θα το βρίσκουν ακόμα περισσότερο. Οι επόμενοι στόχοι για την ομάδα, ποιοι είναι εκτός από το να παραμείνει φέτος στην κατηγορία και να δει την επόμενη μέρα της? Ο βασικός στόχος είναι αυτός, να μας φύγει λίγο το άγχος. Τώρα νομίζω μας έχει φύγει το άγχος. Γιατί όταν είναι νέα παιδιά, παίζουμε το μαχαίρι, ας πούμε, στο λαιμό. Αλλά νομίζω ότι θα σωθούμε άνετα. Ο επόμενος στόχος είναι την επόμενη χρονιά, αν μπορέσουμε να φέρουμε στην ομάδα διοικητικά κάποιους ανθρώπους κοντά. Ήδη μας βοηθάει πάρα πολύ ο Μιχάλης ο Καρέκλας. Μπράβο. Παλιός παίκτης της ομάδας. Αν μπορούν να... Δεν άκουσα. Παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας και αυτός. Ναι, ναι. Μπράβο τα παιδιά όλα αυτά, τα παλιά που βοηθάνε. Και έτσι αν πρέπει. Μπορέσουμε να ενισχυθούμε διοικητικά και να πατήσουμε πάνω σε αυτό που χτίσαμε φέτος, να μπουν και άλλα παιδιά από τις ακαδημίες, έχουμε άλλα 2-3 παιδιά να ανεβάσουμε και αυτοί που θα έρχονται να θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και όχι μόνο να έρθουν να πάρουν τα χρήματα και να φύγουν. Ίσως αυτό που είπες το τελευταίο είναι και το σημαντικότερο από όλο, δηλαδή να έχεις στο γήπεδο τις εγκαταστάσεις τις καλές, να έχεις τα ζεστά νερά και τα μπάνια, να έχεις όλες τις προϋποθέσεις να παίζουν ποδόσφαιρο εκεί τα παιδιά. Και πιστεύω αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ένα τραπέζι, ένα δώρο σε μια γιορτή. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι είναι υπερβολές που γίνονται και πληγώνουν και τις ομάδες. Δηλαδή απογοητεύουν τους παράγοντες. Πιστεύω να μας βοηθήσει και η νέα δημοτική αρχή. Να μπορούμε, ας πούμε, να αξιοποιήσουμε και το γήπεδο που είναι στο αθλητικό κέντρο που μέχρι τόσα χρόνια μένει. Φοβερές εγκαταστάσεις. Ναι, φοβερές, μόνο στα χαρτιά όμως. Ναι, πρέπει και να γίνει δουλειά. Τώρα ο Χρήστος, με τον Χρήστο έπαιξα στην ομάδα και στον Κολυμβηδρό στα καλά τα χρόνια. Έχει και τη δύναμη στη θέση που είναι σαν δήμαρχος, αλλά πιστεύω έχει και τη διάθεση. Ο Χρήστος την αγαπάει την ομάδα και αγαπάει και τον τόπο του και πιστεύω ότι θα λειτουργήσει θετικά σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ξεκινήσαμε καλά. Ξεκινήσαμε καλά, νομίζω. Και το ξαναλέω ότι επειδή πλέον υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού και είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι από εδώ, ο πατέρας του έκανε το αθλητικό κέντρο και θέλει να το λειτουργήσει. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ηλία. Πολλούς χαιρετισμούς. Έχεις πραγματικά μια πολύ καλή διοικητική, έτσι, μια καλή διοίκηση του Δήμου εκεί που πιστεύω ότι ξέρει και την ιστορία. Γιατί την έζησε την ιστορία της ομάδος και έχει και τη διάθεση να βοηθήσει. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα για την ομάδα, Γιάννη. Μακάρι. Αυτό θεωρώ. Έτσι πιστεύω. Μακάρι, Μπάμπη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα. Χάρηκα πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε, γιατί η αναγέννηση, ο πυρικός, ο Αιγινιακός, εκεί η ομάδα του Πλαταμόνα, ο Εθνικός Κατερίνης, αυτές είναι οι ιστορικές ομάδες της περιοχής στο Λιτόχωρο. Εννοεί. Να μιλάμε, να βγάζουμε τα νέα αυτών των ομάδων, γιατί οπότε σε πόλεις της Πιερίας. Όποτε θέλεις είμαστε ανοιχτοί. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που με κάλεσες. Ελπίζω να τα ξαναβούμε. Είσαι και σε περιμένω και στον Κολυμβηδρό. Έχεις καιρό να έρθεις. Θα έρθω να σας δω. Θα έρθω να τα πούμε και από κοντά, Γιάννη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλό μεσημέρι. Καλά. Γεια σου, Γιάννη.